Αντί σήμερα στο σχολείο να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σήμερα το σχολείο είναι περικυκλωμένο από αστυνομικές δυνάμεις, από ομάδες ΖΙΤΑ, από κλούβες των ΜΑΤ, σε μια ειδικά περίοδο που ο λαός έχει αφαιθεί στο έλεος από τις φωτιές στην αρχή, από τις πλημμύρες, επιλέγεται να περικυκλώσουν ένα σχολείο με αστυνομικές δυνάμεις, γιατί οι εκπαιδευτικοί ζητούν το αυτονόητο, να επιστρέψουν στη δουλειά τους, να μην ποινικοποιείται η απεργία. Τονίζουμε ότι εμείς δεν θα υποχωρήσουμε, θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους, μέχρι οι συνάδελφοι να επιστρέψουν στις τάξεις τους και όσες αστυνομικές δυνάμεις και να φέρει η διοίκηση των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, ό,τι και να κάνουμε, οι εκπαιδευτικοί με τον αγώνα μας θα γυρίσουν πίσω. Πάτε πίσω! Θα συνεχίσουμε πιέζοντας, εννοείται, σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ξαναγίνουν διάφορες άλλες κινήσεις μας στο επόμενο άμεσο διάστημα για να δούμε πώς θα τροπολογηθεί αυτή η κατάσταση. Το οργανωμένο κίνημα γνωρίζει πολύ καλά με ποιους τρόπους μπορεί να παλεύει τέτοιες καταστάσεις. Είδατε και όλοι ήσασταν μπροστά ότι η εργοδοσία αρνείται να μας συναντήσει. Έχει φέρει εδώ πέρα πάρα πολλές δυνάμεις καταστολής και αστυνομίας, έχει φέρει κλούβες. Έχει φέρει τόσα πράγματα απέναντι σε εκπαιδευτικούς ουσιαστικά που ήρθαν να ζητήσουν τη δουλειά τους πίσω, το αυτονόητο. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η εργοδοσία βασισμένη στο νομικό οπλοστάσιο που έχει απολύει σωριδών συναδέλφους, ανέτεια σε εισαγωγικά, αλλά υπάρχει σίγουρα αιτία και αφορμή, το γεγονός ότι οι συνάδελφοι διεκδικούν, το γεγονός ότι οι συνάδελφοι έχουν απεργήσει. Απαιτούμε να επαναπροσληφθούν και να αποκατασταθούν οι συνάδελφοι στο συγκεκριμένο σχολείο.